το αγαπημένο του κάθε streamer. Boom. Music related copyright claims on Twitch. Αυτό εδώ το πράγμα είναι ο φόβος και ο τρόμος κάθε Twitch streamer πλέον. Ήταν από παλιά. Ήταν από παλιά ο φόβος κάθε YouTuber. Το οποίο δεν το αναλύει κανείς τώρα. Ότι παλιότερα έπρεπε να είσαι 1000% σίγουρος ότι δεν θα φας copyright claim στο βίντεο σου από μουσική, γιατί δεν θα βγάλεις λεφτά από τα ads. Και πραγματικά τώρα είναι λες και δεν υπάρχει αυτό. Έχει γίνει τόσο norm στο YouTube που δεν το σχολιάζει κανείς. Ότι μάγκες, αυτό το πράγμα παίζει από το YouTube εδώ και 7 χρόνια, ξέρω εγώ. Από τότε. Ναι, 7 χρόνια. Ναι, απλά ξέρεις τι. Το YouTube ήταν πιο smooth, ρε παιδί μου, όλη η διαδικασία. Δηλαδή ήταν. Ναι, καλύτερη τεχνολογία. Ακριβώς. Και έτιανε πολύ, πολύ πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή σου έκανε ένα strike. Σου λέει, μαγκά, σε αυτό το βίντεο έχεις copyrighted music. Δεν θα σε αφήσω να βγάζεις λεφτά από αυτό το βίντεο. Να το κάνεις monetize. Ναι, μετά, okay. Όμως, μετά γίνεται το άλλο το ωραίο. Ότι σου λέει μετά ότι έχεις copyrighted music. Ωραία, όλο το revenue από αυτό το stream, από αυτό το βίντεο, το revenue stream από αυτό το βίντεο. Ωραία, μπορώ γενικά, το έχω. Δεν θα πάει σε εσένα, φίλε μου. Θα πάει στον τάδε artist και στην τάδε δισκογραφική που έχει κάνει distribute το τάδε τραγούδι. Από την αρχή ήταν αυτό. Δεν ήταν από την αρχή. Το ότι μπορούσες να πάρεις το revenue του αλουνού, το άλλο απλά το κάνει demonetize. Σου βγάζει τις διαφημίσεις και σου λέει ok, απλά δεν θα πάρεις λεφτά τώρα, μπρο, και θα έχεις ένα flag στο account σου ότι έχεις παίξει copyrighted music. Μετά, καλά, όχι, γιατί και εμένα μου έχουν βάλει, αλλά δεν έχεις flag. Δεν έχεις flag. Flag, όχι το flag το κακό, αν το κάνεις... full κόκκινο, το πορτοκαλί, το ξέρεις τι, μην το ξανακάνεις. Ούτε, τίποτα, όχι. Α, δεν στο έχει κάνει, okay, εντάξει. Όχι. Οκ, okay, cool. Μετά άρχισε να σου πει το ρεύμα. Γιατί έχω βάσει πολλές φορές covers, ας πούμε, κομμάτια, που είναι όλα, ρε παιδί μου, ξέρεις, το πιάνει το κομμάτι το... που παίζει από πίσω. Στα covers νομίζω είναι διαφορετικό. Δεν είναι το πιάνει. Όχι, το πιάνει. Απλά νομίζω είναι διαφορετική αντιμετώπιση. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ξέρεις καλύτερα σίγουρα. Το engine πιάνει το κομμάτι και σου λέει ότι αυτό το βίντεο δεν θα εμφανιστεί σε Γερμανία, σε UK και... Ναι, στο κόβεις στις μεγάλες χώρες που είναι distributor. Και σε όλο το υπόλοιπο κόσμο, ξέρω εγώ, σου λέει δεν θα έχεις monetizes να πάρεις χρήματα ή οτιδήποτε. Whatever. Αλλά δεν σου κάνει flag. Flag γίνεται, τουλάχιστον από ό,τι έχω δει, μπορεί να γίνεται και σε άλλες περιπτώσεις, άμα πας εσύ να κάνεις appeal against σε αυτό. Ναι, ότι είναι δικό σου. Και το, το ξανανεβάσεις πάλι με copyright music, και, δηλαδή το κυνηγήσεις εσύ ότι ντε και Sony θες να πάρεις από αυτό χρήματα και να κάνεις claim. Λέει, πολύ δύσκολα το YouTube σε αντίθεση με το Twitch. Σου κάνει flag και ban και οτιδήποτε. Λέει, περνάς σε όντως πολύ, πολύ χαζός στο YouTube. Και αυτό είναι και το πρόβλημα της live πλατφόρμας, έτσι. Δύο φορές τέτοιο flag και να σου μπλοκάρουν κανάλι ή βίντεο ή να σου κόψουν χρήματα. Mm-hmm. Το Twitch απ' την άλλη... Για μένα αυτό είναι το πρόβλημα της live πλατφόρμας, ρε εσύ. Δηλαδή, στο live πάνω, δηλαδή, πλέον πρέπει να προσέχεις... Μέχρι και το ανοίγεις, ξέρω εγώ, το Twitter ή βάζεις να κάνεις react σε βίντεο. Ωραία. Το κάνει πάρα πολλοί κόσμοι. Δεν είναι κάτι καινούριο στο Twitch. Παίζει έστω και 3 δευτερόλεπτα ένα τραγούδι του Drake. Flagged. Έφυγες. Strike. DMCA. Mail. Έπαιξε τραγούδι στο Twitch. Ναι. Ενώ στο YouTube θα μπει στο tool, στο video producer, όπως λέγεται, το καινούριο το tool. Και θα πεις, ξέρεις κάτι, αυτό το κομμάτι ήχου, βγάλε το. Ναι, και βάλε κάτι άλλο, σου δίνει και δυνατότητα. Όχι, βγάλε το, μιούταρε το. Μπορείς να το μιούταρεις κιόλας. Μα έτσι κι άλλο, αυτή τη στιγμή το engine που αναγνωρίζει τη είναι μουσική... Είναι πάρα πολύ φωτεινό αυτό το πράγμα. Είναι μια δεκαετία πίσω. Είναι τεχνολογία, το Twitch εννοώ. Είναι μιας τεχνολογίας που είχε το YouTube εν έτη 2010, 11. 12 max. Όλο το engine. Να πούμε λίγο πώς δουλεύει όλο το θέμα με το Twitch. Ναι, θες να το κάνεις εσύ. Αρχικά. Ναι, αρχικά. Δηλαδή για να φάω strike πρέπει να το κάνει η εταιρεία. Ακριβώς. Είναι αυτοματοποιημένο. Ακριβώς. Δηλαδή
αυτή τη στιγμή, γιατί το Twitch το πιάσε η τρέλα και σου λέει ότι ξέρεις τι, έβγαλα όλα αυτά τα claims, όλα αυτά τα bans, όλα αυτά τα strikes, whatever στα κανάλια. Γιατί, το λέει και στο άρθρο που έχει ανοίξει ο Mike τώρα, στην ουσία αυτό που γινότανε ήτανε ότι πήγαιναν οι δισκογραφικές, οι μεγάλες δισκογραφικές, Warner, EMI, Sony, Universal, whatever, και αρχίσανε και κάνανε στο Twitch, τους στέλνανε email, δικαστικά, legally. Οπότε είχε χιλιάδες notifications από πάρα πολλές μεριές στο Twitch, από δικηγόρους, από γραφεία, από οτιδήποτε, ότι παραβιάζονται τα copyrights, τα πνευματικά δικαιώματα, μία λίστα που δεν τελείωνε. Αυτά, 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 αυτά. Οπότε το Twitch, από ό,τι καταλαβαίνετε, έπρεπε κάποιος να το σταματήσει αυτό. Μια παρένθεση σε αυτό. Γιατί, ναι. Αυτά τα claims, πριν από τώρα τον Οκτώβρη ξεκίνησε αυτό. Να παίζει πολύ ξύλο. Είχε ξεκινήσει και λίγο πέρυσι. Σεπτέμβρη βγήκανε πριν οι πρώτες ειδοποιήσεις. Πριν από... στην προηγούμενη καραντίνα είχε ξεκινήσει λίγο αυτό το DMCA, το κομμάτι. Πριν από την προηγούμενη καραντίνα, λοιπόν, πριν από τον Μάρτιο, το Twitch έπαιρνε τέτοια mails, παύλα claims, παύλα δικαστικά. Max, 500 με 1000 το χρόνο. Το χρόνο. Ωραία. Από το Μάρτιο του 20 και μετά παίρνει 10.000 το μήνα. Νιώστε το λίγο. Το μήνα. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι δεν θα γινόταν κάποια στιγμή. Δεν θα όχι, όχι. Θα γινότανε. Θα γινότανε σίγουρα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην γίνει. Απλά καταλαβαίνεις ότι άρχισαν οι εταιρείες παραγωγής μουσικής και οι distributors, και όχι μόνο όχι παραγωγής, ούτε καν παραγωγής, οι δισκογραφικές και οι distributors άρχισαν να λένε ότι ξέρεις τι, αυτοί ακούνε τη μουσική μας τσάμπα. Εμείς, επειδή είμαστε παλαιομοδίτες, εμείς οι εταιρείες αυτές λένε, ρε φίλε, εμείς δεν θέλουμε να δώσουμε τη μουσική μας τσάμπα. Θέλουμε streams, θέλουμε plays. Οπότε ας φτιάξουμε μια καλύτερη τεχνολογία που κάνει, να κάνει detect το music το δικό μας, σε όλες τις πλατφόρμες που υπάρχουν ever. Και, μάγες, by the way, δεν μιλάμε μόνο για μουσική. Μιλάμε και για τηλεόραση, μιλάμε και για web, TV, μιλάμε για πάρα πολλά πράγματα σε αυτό. Για σειρές, για ταινίες, για τα πάντα. Το DMCA δεν μένει στη μουσική. Οπότε λένε, εμείς θέλουμε τα λεφτά μας. Άρα όποιος το κάνει αυτό το πράγμα τσάμπα, θα το ρίξουμε. Φτιάξτε μια τεχνολογία που το κάνει detect καλύτερα και ρίχτε. Συνέχισε, Παναγιώτη. Απλά το θέμα είναι ότι σε τηλεόραση, σε web TV, οτιδήποτε, υπάρχει σε κάθε χώρα, σε κάθε region, σε κάθε οργανισμό, π.χ. ο αντένα, ο κάθε αντένα, πληρώνει συνολικά στην, δεν ξέρω τώρα πώς λέγεται, η πρώην IP που είχαμε στην Ελλάδα, όπου είναι εταιρεία διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων. Τώρα κάπως έχει μετονομαστεί γιατί η IP έκλεισε, γίνανε κάποια χρηματικά σκάνδαλα, οτιδήποτε, και έχει γίνει κάποια αντίστοιχη. Οπότε τέτοιοι οργανισμοί δεν έχουν αυτόν τον κίνδυνο γιατί υπάρχουν κάποιοι σαν agents ενδιάμεση οι οποίοι διαχειρίζονται τα πνευματικά δικαιώματα όλων αυτών των δισκογραφικών. Εγώ δεν το είπα γι' αυτό. Από... εγώ είπα ότι πέφτουν DMCA strikes ότι βλέπεις π.χ. Masterchef. Ότι μπορεί να σου ρίξει το κανάλι που προβάλλει το Masterchef. Το κανάλι να πέσει στο όχι, Web TV. Παίζεις εσύ στο stream σου. Αράζεις ναι, και βλέπεις Masterchef. Μπορεί να στο ασκάσεις στα μούτρα. Αυτό το έχει πει ο Σεράντο από το 18, by the way. Υπάρχει κλιπ αυτό που το λέει ο Σεράντο από το 18. Λέει θα φάτε DMCA strikes όλοι σας. Δεν τα άκουσε κανείς, τα φάγανε. Μέχρι και αυτό μπορεί να σου ρίξει. Γιατί αυτά τα δικαιώματα έχουν πληρωθεί για να προβληθούν στον αντένα. Για να προβληθούν στο Sky, για να προβληθούν οτιδήποτε. Για εκεί έχουν πληρωθεί. Ή στο οπότε HBO. Όταν το πας σε μεγαλύτερο scale, ναι. Ναι. Οπότε εσύ εκεί αποφελείσαι από κάτι που έχει πληρώσει κάποιος άλλος. Κανείς δεν το θέλει αυτό. Οπότε ναι. Έλεγα λοιπόν ότι άρχισε να λαμβάνει πάρα πολλά τέτοια mails, χιλιάδες ανά μήνα. Οπότε έκανε μια επιχείρηση σκούπα σε όλους τους streamers με το χαζό engine που έχει, γιατί είναι χαζό το engine που έχει. Δεν τσεκάρει αν
για ποιο λόγο εσύ το χρησιμοποιείς, σε ποια έκταση εσύ το χρησιμοποιείς ή οτιδήποτε. Απλά ανοιχνεύει κυματομορφές και χτυπάει ή όχι στο κανάλι σου και άρχισε να ρίχνει bans. Και όχι μόνο bans, άρχισε να ρίχνει και perma bans και για πολλούς ήταν πόδινη όλη αυτή η περίοδος. Οπότε ναι, σε μια προσπάθεια όλο αυτό να ικανοποιήσει κατά κάποιο τρόπο τις δισκογραφικές που στην ουσία νομικά έχουν και δίκιο. Όχι, νομικά έχουν απόλυτο δίκιο. Αυτό, ότι νομικά απλά έχουν δίκιο. Απλά το θέμα είναι να συνεργαστούν, δηλαδή τώρα αυτό που γίνεται είναι κάποιος πρέπει να συνεργαστεί ο ένας με τον άλλον ώστε να βρεθεί μια λύση και να είναι χαρούμενοι και οι δύο. Και οι streamers και το platform και οι δισκογραφικές. Εγώ έχω μια λύση. Δεν έχω μια λύση. Έχω διαβάσει μια λύση, την οποία θα τη συζητήσουμε μετά. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί κάθε streamer, όσο και ο Ninja να είναι, και ο XQC να είναι, και ο Moon Moon, και όλοι αυτοί που βγάζουν τα εκατομμύρια και τα εκατομμύρια, δεν μπορούν να αγοράσουν τα δικαιώματα για Drake Music. Ξέρεις πόσο κάνει να αγοράσει τα rights για μουσική του Drake. Είναι. Αυτό, δηλαδή, αυτό που λέει ο Δημήτρης αυτή τη στιγμή, ουσιαστικά με λεφτά και permit. Καταρχάς το permit είναι ένα έγγραφο το οποίο το υπογράφουν και οι δύο μεριές. Σκέψου για ένα κομμάτι. Για να παίξω ένα κομμάτι του Drake, θα πρέπει να κάνω reach out στην Warner. Ποια είναι η δισκογραφική, δεν ξέρω καν. Και πρέπει να σε αφήσει κιόλας να πάρεις. Να μιλήσει η δισκογραφική με τον παραγωγό που έχει κάνει το κομμάτι να μου πει OK. Που OK, ας πούμε ότι είναι και πιο αυτοματοποιημένα όλα αυτά. Αλλά whatever. Να μιλήσω με τον παραγωγό, να μου δώσω ο παραγωγός το OK. Εγώ μετά να συνυπογράψω αυτό το έγγραφο, να το υποβάλω στο Twitch, το Twitch να το υποβάλει σε κάποιο νομικό πρόσωπο που του έχει στείλει το claim ή το οποιοδήποτε strike alert ή εξώδικο ή δεν ξέρω τι στέλνουν μέσω ίντερνετ στην Αμερική. Οπότε να γίνει όλη αυτή η διαδικασία για να παίξω εγώ ένα καλλιτέχνη. Εάν στο stream μου είναι 5 ώρες και εγώ θέλω να παίξω 15 καλλιτέχνες, είσαι bankrupt. Δεν το κάνεις ποτέ. Δηλαδή ένα streamer individual δεν πρόκειται να το κάνει ποτέ. Ακόμα και ένα μικρό community channel δεν πρόκειται να το κάνει ποτέ αυτό το πράγμα. Yep. Δηλαδή είναι τόσο γραφειοκρατία και τόση διαδικασία να το κάνεις και τόσα χρήματα να πληρώσεις. Μα ούτε μεγάλο channel δεν θα το κάνει. Ναι. Ότι ούτε δηλαδή, δηλαδή και τα μεγάλα κανάλια ή μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων που πληρώνουν για να παίζουν μουσική live, ας πούμε, από τους DJs ή οτιδήποτε. Γιατί πληρώνουν και τα clubs και όλοι αυτοί πληρώνουν κανονικά στην εταιρεία διαχείρισης. Να πληρώνουν entertainment fee. Ναι, οκ, okay, πληρώνουν όμως. Πληρώνουν, ναι, πληρώνουν. Αναμετάδοση, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτή είναι αναμετάδοση. Δεν πάνε στον καλλιτέχνη ή στη δισκογραφική, όπως σου λέει το Twitch, φέρε μου από τη Warner χαρτί που να σου το επιτρέπει. Πάνε σε κάποιο ενδιάμεσο που μιλάει, ναι, και τα κανονίζει για αυτούς. Το οπότε πρόβλημα... ότι για ένα streamer είναι αδύνατο αυτό να γίνει. Αντικειμενικά δηλαδή, και από θέμα οικονομικό και από θέμα χρόνου και κόπου και διαδικασίας. Το πρόβλημά τους δεν είναι στο αν θα πάρουν λεφτά από αυτά τα rights. Το πρόβλημα των εταιριών είναι ότι δεν ανεβαίνει αυτό το συν ένα play στο Spotify. Αυτό είναι το χειρότερο. Γιατί προφανώς και πληρώνεται από το Spotify και πληρώνει και το Spotify τους artist και αου. Το πρόβλημά τους είναι εκεί. Ότι αυτή η μουσική γίνεται distribute free και δεν μπορείς να μετρήσεις τα plays. Γιατί εδώ, αν ήμασταν τώρα 1000 άτομα και παίζει εγώ ένα τραγούδι του Ras ή ένα τραγούδι του Drake ή ένα τραγούδι του Bieber, θα μέτραγα ως ένα play. Αλλά εγώ δεν είμαι ένας. Είμαι εγώ, 1000 άτομα μέσα στο chat λέμε τώρα, και ξέρω εγώ, μπορεί κάποιοι να έχουν φίλους τους μαζί. Αυτά τα 1000 plays, εκείνη την ώρα, instantly, δεν θα τα πάρει το τραγούδι το συγκεκριμένο. Θέτω εγώ μια λύση στο DMCA κομμάτι που άκουσα από τον Χάρης Χέλλερ, έναν YouTuber, παύλα streamer. Όλα τα credits πάνε σε αυτόν. Είναι αυτός που φτιάξει το Streambits, by the way, με ένα music library free. Music library non-copyrighted. Και έθεσε μια λύση για το DMCA κομμάτι. Ωραία.
Σας τη λέω να, μου πει, να δούμε γνώμες. Παναγιώτη, αν δεν το έχω πει εντωμεταξύ, θα σου το πω τώρα. Λοιπόν. Για πες. Λέει ο... Να πω πριν πεις ότι ο Τρίντας έχει δίκιο. Ότι το stream μπορεί ενδεχομένως να σου φέρει όφελος. Είτε από sub, είτε από κάποιο endorsement, είτε από προβολή, ότι προβάλλες σε media, εφαρμογή ή οτιδήποτε. Αυτό θεωρείται όφελος. Οπότε εγώ χρησιμοποιώ ένα μουσικό κομμάτι για να πάρω όφελος από αυτό. Ότι άμα παίζω στο stream μου Drake, θα έχω γιατί περισσότερο τελική... κόσμο, γιατί είναι πιο ωραίο το background μου από το κάποιον που δεν έχει τίποτα. Όχι μόνο, πάρ' το στα άκρα του. Τράβα το από τα αυτιά και πες, μπορεί εσύ να κάνεις online radio στο Twitch. Ναι, να είσαι απλά on stream, να έχεις μιουτάρει τα πάντα, να παίζεις, να έχεις μια κάμερα για να φαίνεται ότι είσαι ok live και απλά να παίζεις μουσική. Να μην ακούγεται την gameplay. Και να είσαι ένα online radio, κυριολεκτικά. Ένα μποτάκι. Λοιπόν, λέω τη φάση. Να μου πείτε γνώμες. Γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσω γνώμες από άλλους ανθρώπους αυτό το πράγμα. Τι φάση δεν θα πεις. Τι φάση θα πω εγώ τώρα. Λέει ο κύριος Harris Heller. Εφόσον οι εταιρείες νοιάζονται για το να πάρουν τα streams και να πάρουν το revenue από τα τραγούδια για να μπουστάρουν τους artist και να γίνει όλος αυτός ο κύκλος που συζητήσαμε πριν, δεν θα ήταν μια καλή λύση να βγει μια άλλη έκδοση του Spotify, ας πούμε, του Spotify. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο distribution που να μπορεί να το ανταπεξέλθει. Που να λέγεται Spotify Broadcaster, ας πούμε. Ωραία. Ή κάπως, όπως θες πες το. Να το πληρώνεις αντί για 5 ευρώ, 7 ευρώ το μήνα, 6 ευρώ το μήνα, πόσο είναι το Spotify. Να το πληρώνεις, όχι 10, όχι 10. Βάλ το 20 ευρώ, βάλ το 25 ευρώ. Εγώ θα το πλήρωνα 25 ευρώ για να μπορώ να παίξω Drake στο stream μου και ό,τι θέλω, να μπορώ να παίξω τη μουσική θέλω. 25. Το πληρώνω. Τώρα, πάρ' την κάρτα μου. Το δίπλωμα οδήγησης είναι, αλλά δεν πειράζει. Να πω κάτι. Ναι, να πω κάτι. Κάτσε να τελειώσω το τέτοιο. Ωραία, ολοκλήρωσε λοιπόν, και θα πω κάτι. Να βγάλεις ένα, λοιπόν, broadcaster version του Spotify, το οποίο θα πληρώνεται με παραπάνω συνδρομή, θα κάνει connect στο Twitch account σου για να ξέρει πότε είσαι live, θα βάλεις και ένα plugin στο OBS και στο Stream Elements και στο Stream Labs για να βλέπονται όλα μεταξύ τους και θα λες ότι εγώ αυτή τη στιγμή πατάω play στο popstar του Drake. Ωραία. Πόσα άτομα έχω μέσα στο stream μου? 5. Ωραία. Τι plays θα πάρει το Spotify από μένα και το stream μου για το popstar του Drake? Εμείς λέμε ότι, ας πούμε, ότι μετράω εγώ, γιατί εγώ ακούω actively το τραγούδι, έχω ένα interaction, PC, play, ακουστικά, οι viewers θα μετράνε 1 στα 5. Δηλαδή, οι 5 viewers θα κάνουν ένα play. Γιατί είναι passive listeners. Γιατί ο viewer πρέπει να περιμένει εμένα να πατήσω το κουμπί, να ακούσω εγώ το τραγούδι και μετά να το ακούσουν αυτοί, αν θέλουν. Και αν θέλουν να δώσουν προσοχή στο τραγούδι, μπορεί κάποιος να βλέπει το gameplay, μπορεί κάποιος να ακούει τι λέω εγώ. Δεν μπορείς να τους πάρεις ένα για ένα, θα τους πάρεις ένα για πέντε. Ένα play, ανά 5 άτομα. Το ένα play στο Spotify, by the way, βγάζει revenue $0.03. Να ξέρετε. 0.03.82. Κάδος, λεφτά. Γενικά. Θέλεις πολλά, πάρα πολλά plays για να είσαι profitable, καλά profitable, μόνο από το Spotify και δεν έχεις distribution deal με major label κτλ. Αν λοιπόν για κάθε έναν που έχει γράψει στο μια φορά στο chat πρέπει να μετράει play, όχι. Όχι. Είναι passive listener. Όχι. Δώσ' το χώρο. 1 στα 5. Είναι το πιο καλό deal. Σκέψου ο Shroud με 20.000 άτομα να παίξει ένα κομμάτι. Θα μετρήσει ο Shroud και 20.000 δια 5, αλλά τόσα plays. Και θα μπαίνουν active μέσα στον αλγόριθμο του Spotify, δίπλα στο τραγούδι, θα γράφει τάδε. Θα ανεβεί το νούμερο όλο μαζί.
Okay, οπότε, ο artist παίρνει το share του από το Spotify. Η δισκογραφική είναι χαρούμενη γιατί της πήρε το share του. Και επίσης, το Twitch, όταν έχει 1 εκατομμύριο broadcasters, έστω και ο πιο μικρός broadcaster να είσαι, ο πιο μικρός, που να έχεις 0 άτομα, που να μην ανοίξει ούτε το κινητό σου, ούτε το Streamlabs να μην έχεις δίπλα σου, να βλέπει το stream σου για να βλέπεις ότι έχεις ένα viewer, θα πάρεις πάλι το ένα play. Και θα έχεις πληρώσει και περισσότερα λεφτά στο Spotify, που το Spotify τότε θα μπορεί να δώσει περισσότερα λεφτά στον artist και να βγάλει και το Spotify περισσότερα λεφτά. Οπότε δεν χάνει κανείς. Θεωρητικά, δεν χάνει κανείς. Αυτός που χάνει είναι αυτός που μπορεί να μην μπει στο Spotify να ακούσει μουσική και να τα ακούσει από ένα stream. Που αντί να μετρήσει για ένα play, θα μετράει για 0,2 play. Θα θέλει άλλους 4 για να μετρήσουν για έναν. Και απλά μπανάρεις και τσεκάρεις ποιοι πάνε να κάνουν το online radio. Αυτοί που πάνε να κάνουν το online radio, τους βάζεις ένα premium, 100 το μήνα, 200 το μήνα και τους λες γίνε ραδιόφωνο. Άμα θες. Αυτό δεν θα το πάρει κανείς. Κανείς δεν θέλει να γίνει ραδιόφωνο. Θα έχει το gameplay του, θα παίζει, έτσι όπως κάνει τώρα. Ρε εσύ, μα αυτό... Ή κόφτω δηλαδή, τελείως το radio. Σκέψου λίγο. Ότι ακόμα και αν το πάμε με το πόσους έχεις, πόσοι πατάνε, πόσοι κάνουν, θα σε χρεώνω αντίστοιχα. Και πάλι δεν νομίζω ρε παιδιά εμείς εδώ που είμαστε τώρα οι 10-15 να είμαστε οι πρώτοι που το σκεφτόμαστε στον κόσμο. Δηλαδή το έχουν σκεφτεί αυτό το πράγμα, το έχουν βάλει κάτω, έχουν κάνει την άσκησή τους και έχουν δει ότι δεν βγαίνει. Είναι... Μιλάμε για άπειρα λεφτά. Δηλαδή, πρέπει να είναι billions αυτό το πράγμα που πρέπει να επενδύσει κάποιος για να πάρει τα δικαιώματα και μετά να τα μεταπολίσει. Ναι, γι' αυτό βγάζω αυτή τη λύση. Δεν μιλάμε για 5 artists. Δηλαδή, μπορεί να είναι δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες millions του να πάρεις τα δικαιώματα του Michael Jackson. Ω, καλά, αυτά πες να κοστίζουν. Μπρο. Σκέψου. Πόνες η τσέπη μου με το που άκουσα το όνομα. Με αυτό. Σκέψου, πόσες χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες καλλιτέχνες έχουν υπάρξει τα τελευταία 80 χρόνια που ενδεχομένως κάποιος να παίξει στο stream του, δεκάδες χιλιάδες καλλιτεχνών και για πόσα billions, ίσως και trillions δικαιωμάτων μιλάμε που θα πρέπει να αγοράσει μία πλατφόρμα για να στα μεταπολύσει εσένα για 100 ευρώ, για 500 ευρώ, για 1000 ευρώ. Μα δεν στα μεταπολύτες, έχει ήδη. Θα στα μεταπολίσεις, θα δώσεις το δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσεις. Όχι, δεν σου δίνει το δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσεις, γιατί παίρνει το play. Το δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσεις είναι να στα δώσεις για download για να πεις είναι δικό μου. Το play θα το πάρει. Όχι ρε, να το χρησιμοποιήσεις για το stream σου εννοώ, να υποφεληθείς εσύ από αυτό που λέγαμε πριν. Ναι, αλλά θα υποφεληθεί κι αυτός. Αυτό είναι το deal. Πώς θα πουλήσει. Ότι play θα πάρει. Θα πάρει play. Τι θα πουλήσει. Τι εννοείς θα πουλήσει. Τι θα πουλήσει. Μα τώρα τι πουλάει το Spotify, 6 ευρώ το μήνα. Μουσική. Αέρα. Αέρα, ναι. Το ίδιο αέρα θα πουλήσει πάλι. Και θα πάρει περισσότερο. Θα ανεβούν τα plays του 200% πάνω. Άμα πεις σε μεγάλους streamer. Πάρε τους μεγάλους, πάρε 4. Πάρε XQC, Shroud, Ninja. Ναι. Πες μόνο ένα. Asmongold. Ωραία. Ναι. 4 streamers. Παίζουν την ίδια στιγμή και 4 στο stream τους το popstar του Drake. Με 20 κάπα άτομα ο καθένας. 80.000 άτομα. Ναι. Πόσα plays θα πάρει το popstar του Drake instantly? Είναι 16.000. Σκέψου ότι εκείνη τη στιγμή, άμα αυτοί οι 4 streamers αποφασίσουν να πατήσουν play το popstar του Drake εκείνη τη στιγμή μαζί, το τραγούδι θα πάει 16.000 πάνω. Ταν που 16.000. Και θα σου πω 16.000 δεν είναι τίποτα. Επί 0,03 που είναι το κάθε play, 480 ευρώ σε ένα δευτερόλεπτο. Wow. Ναι, αλλά είναι από το να μην πάρει τίποτα. Από το να μην παιχτεί. Από το να μην παιχτεί καθόλου το κομμάτι πουθενά. Μα ο Drake έτσι κι αλλιώς, το πρώτες 2 ώρες που θα βγει το κομμάτι θα πάρει 2 εκατομμύρια plays. Ναι, ρε, αλλά γιατί να μην συνεχίσει να παίρνει passively ένα μικρό πράγμα. Γιατί βάλω αυτό, 480, βάλω το κάθε μέρα. Ρε, είναι αυτό που λέω, Trip. Δεν τη συμφέρει.
Οι ασκήσεις τις έχουν κάνει, πιστεύω, ξανά και ξανά και ξανά οι άνθρωποι που δουλεύουν πάνω σε αυτά. Δεν τους συμφέρει να το κάνουν. Okay. Εγώ το έθεσα σαν θέμα προς συζήτηση, ρε παιδί μου. Γιατί εμένα μου φαίνεται λογικό. Απλά αυτό δεν σκοτώνει τους μεγάλους artists. Αυτό σκοτώνει τους μικρούς artists. Οι μικροί artists που μαζεύουν 1000 plays στο Spotify. Χίλιες φορές να δώσουν τη μουσική τους free κάπου και να φάνε advertisement παρά να... Δηλαδή, αυτός που θα αγοράσει το Spotify, το premium version για να παίζει τη μουσική του on stream, δεν θα πάει να ακούσει τον Γιώργο 13 που έχει βγάλει 5 trap κομμάτια και το auto-tune του είναι ό,τι να είναι. Θα πάει να ακούσει... Θα ακούσει όμως. Θα πάει να ακούσει... Όχι, θα πάει να ακούσει Drake. Προφανώς και θα πάει να ακούσει Drake. Γιατί δεν θα πάρει... Γιατί αυτό μπορεί να τον ακούσει έτσι κι αλλιώς. Δεν θα φάει κανένα DMCA, γιατί είναι independent artist που έχει ανεβάσει κάτι στο Spotify. Δεν ξέρω αν είδες, Παναγιώτη. Ναι. Δεν είδα μάλλον. Του Devin Nash το τελευταίο ή το πρώτο τελευταίο βίντεο στο YouTube που καθότανε και έδειξε στον κόσμο ότι όλα τα clips και τα VODs, τα deleted clips και VODs υπάρχουν σε σερβερ του Twitch και μπορείς να τα βρεις κιόλας. Έβγαλε, ο τύπος έκανε pull up βίντεο το ban του Ice Poseidon. Όντως. Έτσι, ναι, έτσι. Και ban streamers, χρόνια ban streamers, έβγαλε έτσι τα VOD τους. Έτσι. Με ένα link. Και λέει μπορείτε να το βρείτε και εσείς, απλά δεν σας λέω πώς, γιατί θα γίνει μαλακία. Έτσι. Γιατί προ... Ξέρεις γιατί έγινε αυτό. Γιατί φάγανε ban streamers για deleted content. Τους ήρθε DMCA strike από το Twitch και το DMCA για content που έχουν σβήσει ήδη. Και σου λέει ότι αυτό το κάνει detect μέσα στο server του Twitch που τα έχει κρατημένα. Και φάγανε ban γι' αυτό. Και μετά από 2 μέρες βγήκε αυτό το άρθρο που βλέπουμε εδώ. Κάτσε να το βρω. Πού είναι η κάμερα. Εδώ. Αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα μπροστά μας βγήκε γιατί φάγανε bans από content, deleted content. Λοιπόν, food for thought αυτό γενικά. Γιατί εκεί έχει κάνει βλακία το Twitch. Και γι' αυτό λέει we're sorry σε αυτό εδώ πέρα. Που σπάνε λέει we're sorry το Twitch. Επίσης, ξαναλέω, το Twitch δεν είναι profitable. Το Twitch είναι... πατάει τον γκάλο του Amazon ώρες. Εδώ μας λέει do not play recorded music on your stream unless you own all rights the music. Που σημαίνει ότι δεν σου ανοίγει μουσική. Παίζεις το κομμάτι. Το δεν σου ανοίγει μουσική δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάει να αγοράσεις κάθε κομμάτι εσύ. Επειδή ρωτάει ο Τρίντα κιόλας, κάνω το segment αυτό και σου λέει το Twitch σου προτείνει κάποια πράγματα. Και σου λέει use fully licensed alternatives like Twitch soundtrack or other right cleared music libraries such as Soundstripe, Monstercat Gold, Chillhop, Epidemic Sound και NCS. Κάποια είναι free, κάποια είναι με paid subscription για να μπορείς να έχεις τη μουσική. Το Monstercat Gold είναι 5 ευρώ. Και σου δίνει rights για να το βάζεις και στο YouTube και σε βίντεο και οτιδήποτε. Το έχουμε χρησιμοποιήσει και εμείς εδώ. Πέρα από αυτό, και ακόμα και στο Google αν γράψεις, στο YouTube αν γράψεις, ξέρω εγώ, jazz, royalty free, no copyright music, σου βγάζει κομμάτια, δηλαδή και εγώ στο stream μου instrumentals ναι, αντίστοιχα τέτοια παίζω και δεν μου έχει κάνει ούτε mute το Twitch, ποτέ κομμάτι. Και μπορείς, δηλαδή άμα το ψάξεις λίγο και βρεις κάποια playlist που σου αρέσουν και καταλήξεις αυτά, μπορείς να βρεις πολύ ωραία μουσική. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι, καλλιτέχνες με παραγωγό από πίσω και αυτά που το κάνουν αυτό το πράγμα, δηλαδή βγάζουν royalty free music στο... πες το... το πορτοκαλί... SoundCloud... YouTube... τα ανεβάζουν εκεί και δεν κάνουν κανένα claim ποτέ. Σου λέει, ξέρω εγώ, ότι free to use. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα εμείς? Πάμε πάλι σε αυτή την ωραία, πολύ ωραία συζήτηση. Να σβήσω τα clip μου! Ναι. Δυστυχώς. Κι εγώ, μόλις τελειώσω σήμερα το stream του Call of Duty αργότερα, θα πάω, δυστυχώς, θα κατεβάσω τα clip μου, θα τα έχω και θα κάνω delete όλα τα clips. Γιατί υπάρχουν clips δικά μου με copyrighted music που άμα τα κάνει detect αυτή η idea, εγώ δεν μπορώ για κανένα λόγο να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, γιατί είμαι ένα streamer με 10 άτομα. Δεν είμαι ένα streamer με 1000, ούτε με 10.000. Εδώ ο Nick Merckx το φάγε και μια χαρά κι αυτός πήγε και τα κάνω όλα delete και ο XQC που λέγανε ότι α, εμείς δεν τα κάνουμε delete και έχουμε τους ανθρώπους μας και τέτοια. Μια χαρά τα κάνανε κι αυτοί. Μια χαρά τα κάνανε. Οπότε,
Για καλό και για κακό, τα VODs έτσι κι αλλιώς τους affiliate μπαίνουν 2 εβδομάδες. Εμένα δεν με νοιάζουν τα VODs μου. Τα VODs μου τα θέλω μόνο για να κατεβάζω π.χ. αυτό που κάνουμε τώρα εδώ για να το επεξεργαστούμε αργότερα. Και από εκεί και πέρα, ό,τι άλλο θέλω το κάνω σε clips. Θα πω σε όλους όσους στριμάρουν ή θέλουν να στριμάρουν, άμα στριμάρετε ήδη, σβήστε τα clips σας. Τα VODs σας δεν υπάρχουν έτσι κι αλλιώς στο κανάλι σας. Υπάρχουν στους servers του Twitch, από ό,τι φαίνεται. Κατεβάστε τα clip και κάντε τα delete. Είναι αντίστοιχα με το Facebook, ρε, εσύ, που λες ότι ξέρω εγώ σβήνω το προφίλ μου. Ναι, αλλά δεν σβήνεται ποτέ. Οποιαδήποτε στιγμή ξέρω εγώ πεις ότι ας επιστρέψω μετά από 5 χρόνια στο Facebook να κάνω ένα καινούργιο προφίλ, γιατί σιγά μην υπάρχει, και σου λέει είσαι τάδε, για... σε ξέρουμε, για έλα να σου φέρω το προφίλ σου. Μακάρι... Υπάρχει αυτή από εμένα, backup. Μακάρι το Twitch να έκανε αυτό που κάνει το YouTube. Μακάρι, Θεέ μου, να μάθαινανε κάτι από την Google και να βάζανε private folders. Να πήγαινες να κάνεις όλα τα κλίψου μαζικά private. Να τα έχεις, να υπάρχουν στην πλατφόρμα για να μπορείς στην τελική να τα κατεβάσεις σαν άνθρωπος ή να τα ξεχωρίσεις σαν άνθρωπος και να μην χρειάζεται να κατεβάσεις 100 giga clips, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που στριμάνε 10 χρόνια, ρε φίλε. Από όταν ήταν Justin TV ακόμα. Πώς θα κατεβάσουν αυτοί όλα τα clips τους? Άφησέ μας Twitch να τα κάνουμε private. Please. Unlisted, όχι unlisted. Private. Να έχει κάθε streamer. Σε μια πενταετία μπορεί. Σε μια πενταετία μπορεί να μην υπάρχει το Twitch, γιατί μπορεί να έχει φάει τόσες μηνύσεις που να πει ο Μπέζος από το Amazon να πει ρε μπρο, εγώ τρέχω ολόκληρο Amazon. Κίνδυνος υπάρχει γενικότερα. Και το content σου να χάσεις, κίνδυνος είναι για σένα. Γιατί πρέπει να αλλάξεις πλατφόρμες, θα έχεις μετά το στίγμα. Μπλα μπλα μπλα. Σβήστα όλα. Και στην τελική παίξε με τους κανόνες. Δηλαδή για μένα, εγώ που ήμουν full εναντίον πάρα πολλών πραγμάτων στη ζωή μου και δεν ακολουθούσα ποτέ αυτά που μου λέγανε οι υπόλοιποι, και γι' αυτό κατέληξα να είμαι έτσι όπως είμαι, έχω μάθει να παίζω με τους κανόνες, ρε φίλε. Υπογράφω με το Twitch το affiliate contract ότι δεν θα παίζω copyrighted music. Δεν θα παίξω copyrighted music. Το έχω κάνει, έχω παίξει και με βλάκας γι' αυτό. Και μπράβο μου που το παραδέχομαι στην τελική, ότι έχω κάνει βλακία με αυτό το πράγμα. Αλλά εφόσον το έχω πει ότι θα κάνω αυτό, θα το κάνω. Ρε φίλε, πας σε μια δουλειά και σου λένε, ρε αγόρι μου, η δουλειά σου είναι ΑΒ. Άμα κάνεις ΓΔ, απολύεσαι. Και είναι σαν να πηγαίνεις εσύ να κάνεις όλη την ΑΒ από το Δ μέχρι το Ω. Καλά, ναι. Και να πεις μετά, μα γιατί με ρίξατε μπαν, γιατί με απολύσατε. Ρε φίλε, κάνε αυτό που σου λένε.